Τα γυάλινα Γιάννενα, ο κύκλος των τραγουδιών που κυκλοφόρησαν σε CD από το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας, ως καρπός της πολύχρονης συνομιλίας του συνθέτη Νίκου Ξηδάκη και του ποιητή Μιχάλη Γκανά, θα βρεθούν στο επίκεντρο της εκδήλωσης της προσεχούς Δευτέρας, στις 8.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο. Για την εκδήλωση της Δευτέρας, αλλά και για τις Κυριακές στο Πανί. Τον κύκλο των κινηματογραφικών προβολών που πραγματοποιούνται στον πολιτιστικό πολυχώρο, μίλησε η πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου, Ελένη Ακονίδου. Δύο από τους σημαντικότερους Έλληνες καλλιτέχνες εποχής μας συναντιούνται αυτή τη Δευτέρα στην αίθουσα Βασίλειος Πισινέλλας του Πνευματικού μας Κέντρου, μια συνεργασία που κρατά δεκαετίες και που ενώνει το γνώριμό μας τραχή τοπίο της Ηπείρου μέσα από τους στίχους του δικού μας Μιχάλη Γκανά με τον ηχητικό μυστικισμό των χωρών του Νείλου και ειδικότερα της Αιγύπτου, γενέθλιου τόπου του Νίκου Ξηδάκη. Ο κύκλος τραγουδιών Γυάλινα Γιάννενα, που κυκλοφόρησε σε CD από το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, και αγαπημένα τραγούδια του Νίκου Ξηδάκη από άλλους κύκλους, εμπλέκονται στην ιστορία που πλάθουν οι δύο δημιουργοί, συνοδευόμενοι από εξαίρετους μουσικούς. Υπέροχες συνθέσεις μέσα από μια πρωτοποριακή ενορχίστρωση του υλικού δίνουν μοναδικά τις λέξεις στην ποίηση του Μιχάλη Γκανά, που δημιουργεί εικόνες και μας ταξιδεύει σε άλλους κόσμους. Ερμηνεύει ο Νίκος Ξηδάκης και η Νανά Μπινοπούλου. Διαβάζει ο Μιχάλης Γκανάς. Παίζουν η μουσική Γιάννης Κυρκυμικυρίδης, πιάνο, Γιώργος Κοντογιάννης Λύρα, Δημήτρης Βαρελόπουλος Λαούτο, Δημήτρης Χουντής Σαξόφωνο. Αυτή την Κυριακή στα Παλιά Σφαγεία επιστρέφουμε στον Ισπανόφωνο κινηματογράφο, αλλάζοντας και πάλι όμως χώρα και Ήπειρο και μεταφερόμαστε στη σύγχρονη πόλη του Μεξικού, σε μια καθηλωτική ταινία που ενώνει τρεις ιστορίες σε μία. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον μοσαϊκό χαρακτήρων, σκηνοθετημένο με μαϊστρία από τον Αλεχάνδρο Ινιαρίτου, μετέπειτα νικητή δύο βραβείων Όσκαρ σκηνοθεσίας. Οι Χαμένες Αγάπες είναι η πρώτη του ταινία και για πολλούς ίσως και η καλύτερη. Πρόκειται για ένα τρίπτυχο που εξερευνά τις σύγχρονες σχέσεις, τις κοινωνικές τάξεις σε μια χαοτική Μητρόπολη και την πανταχού παρούσα μοίρα που συνδέει αγνώστους ανθρώπους και τους στιγματίζει για πάντα. Πρωταγωνιστεί ο Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ και ο Εμίλιο Ετσεβαρία, ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι το φιλμ κέρδισε το βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ των Κανών, ήταν υποψήφιο για Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας και αγαπήθηκε ιδιαίτερα στη χώρα μας, όπως και όλες οι μετέπειτα ταινίες του πολύ σημαντικού αυτού Μεξικανού δημιουργού. Η πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου απίφθινε ανοιχτή πρόσκληση στο μεταξύ στους πολίτες των Ιωαννίνων να παρευρεθούν στην κεντρική εκδήλωση υποδοχής των Χριστουγέννων στην πόλη των Ιωαννίνων. Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου και θα περιλαμβάνει και τη φωταγώγηση της πλατείας αλλά και το άναμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου. Από τις 5.30 το απόγευμα έχουμε το μουσικό τρενάκι, κάλαντα από όλη την Ελλάδα και δημιουργικό εργαστήριο στα βαγόνια του Χριστουγεννιάτικου τρένου. Συμμετέχουν η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ιωαννιτών, η Παιδική Χοροδία Junior του Δημοτικού Οδείου Ιωαννίνων και είναι, στη συνέχεια θα απολαύσουμε και μία μουσική βραδιά με τη Lady Duel και τον Γιώργο Παλούση.